Εδώ εδώ ε, πες, μεγάλο, καλά. Έχεις εδώ γίνει η χολιπτριάρα. Άστε, χολιπτριάρα δεν λες τίποτα. Εμ, λοιπόν... Τώρα α... το μόνο που σου μένει να βάλεις στο Wi-Fi του στούντιο το «Γιατί όχι λέμε και κλαίμε». <laughs> είναι ο κωδικός. <laughs> Είσαι και πολύ της ατάκας ρε παιδί μου, <laughs> αλήθεια τώρα. Λοιπόν, Απόστολος <laughs> Κρητικός στο στούντιο για ακόμα μία φορά μετά την προηγούμενη εκπομπή που έχουμε κάνει μαζί για τη ζωή του freelancer η οποία άρεσε πάρα πολύ mm. και βρήκε πολλή πολύ τέλεια. απήχηση και χαίρομαι πάρα πολύ. Τέλεια. Ούτε να σου πω τη εγώ δεν το περίμενα. Εγώ το περίμενα. Έτσι πως μιλούσαμε νόμιζα τα λέμε πολύ, εγώ το περίμενα, πολύ, απλά. Γιατί είναι πράγματα που έχουν απασχολήσει και ανθρώπους που, που σκέφτονται να να περάσουν στον κόσμο του freelancing Και ανθρώπους οι οποίοι Είναι τώρα σε αυτό, το, σε αυτό το στάδιο Και το οποίο freelancing Από τη μία φαντάζει πάρα πολύ ωραίο και υπέροχο Γιατί δεν έχεις κανένα αφεντικό mm. στο κεφάλι σου Και από την άλλη είναι όλα αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά Ισχύει, ισχύει Τελικά μάλλον είναι περισσότερο όσο πίστευα Ναι είναι πάρα πολύ Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για freelancing Και πάρα πολύ για time management Για τη διαχείριση του χρόνου μας Η οποία αφορά Όλους μας από μία ηλικία και πέρα, να το πάρω λίγο έτσι πιο ψυχολογικά το θέμα, mm -hmm. από μία ηλικία και πέρα αναρωτιέσαι, έρχεται η Παρασκευή και αναρωτιέσαι πότε ήρθε η Παρασκευή και τι έχω κάνει και που έχει πάει η ζωή μου και τι έχω κάνει μέσα στη βδομάδα και τι τελικά που έλες, τι έκανα. Ε... Είναι τρομακτικό από ένα σημείο και πέρα, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ε, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, όσο, όσο κάποιο γίνεται όλο και μεγα... καλύτερο επαγγελματίας και προχωράει, α πούμε, επαγγελματικά. ή δεν απαραίτητο ότι γίνεται καλύτερο επαγγελματίας, απλά εξελίσσεται. Ναι. Εντάξει, ο καθένα. Ο ίδιος, ο ίδιος ξέρει και σκέφτεται αν αυτό που είναι σε αυτή τη φάση του αρέσει ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το πλάνο. Δηλαδή, ε, Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν στο στούντιο. Σκεφτόμουν το εξή. Πολλές φορές τώρα που κάνουμε... Ε, όταν κάνεις ας πούμε συνεντεύξεις εργασίας για ανθρώπους για να μπουν στην ομάδα σαν εταιρεία... Πολύ συχνά υπάρχει μια κλεισέ ερώτηση που την έχουμε ακούσει και από του Αμερικανού: mm. Πώ σκέφτεται τον εαυτό σε πέντε χρόνια. Ναι. Εννοώντα μέσα στην εταιρεία. Αλλά τελικά όταν είσαι freelancer, αυτή την η πρέπει να την κάνει ο ίδιο τον εαυτό Και πολύ συχνά κιόλα. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα σήμερα ε, το 2019 ξεκίνησα γιατί τελείωσα από τη σχολή μου να κάνω μια προσπάθεια να κάνω μια δική μου δουλειά. Ναι. Σαν freelancer. Ε, έχει σκεφτεί αυτός ο ίδιος άνθρωπος... αυτό ο ίδιο άνθρωπο. Το ρωτάξω στον εαυτό μου, σαν freelancer τότε που ήμουνα και νομίζω ότι δεν είχα απαντήσει σε αυτό. Δηλαδή, ναι. να είμαι ειλικρινή. Τι θέλω να έχω πετύχει σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια και σε δέκα χρόνια. Θα ήθελα να συνεχίσω να είμαι freelancer. Το κάνω σαν ένα μέσο στάδιο για να μεγαλώσω μετά την ομάδα μου. Αυτά, ξέρεις, πολύ όταν είμαστε ακόμα στην αρχή της καριέρας μας, φοβόμαστε να το απαντήσουμε. Πάρα πολύ φοβόμαστε. Και αυτό είναι το λάθος. Ναι. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή το απάντησα, αν δεν γίνει έτσι απέτυχα, αυτό είναι το δεύτερο λάθος. Γιατί φοβόμαστε όμως τώρα. Ίσως γιατί, Ίσως γιατί έτσι μας έχουν μάθει κιόλα. Λοιπόν, περνάμε στο θέμα μας. Τέλεια. Διαχείριση χρόνου. Οκ. Okay. Ε εγώ σε χρειάζομαι και οι ακροατέ μου Χρειαζόμαστε μία καθοδήγηση, μία, mm. έναν αλφα τρόπο πώ το αντιμετώπισε κάποιο χθε. Okay. Ωραία. Ε, εγώ, όπω συνήθω, που με καλείς στην εκπομπή, λέω όλα από αυτά που έχουμε πει. Οπότε <laughs> και από αυτά που με καλεί. Ε, θα πω, όπω είπα και στην προηγούμενη φορά, δύο-τρία πράγματα που εγώ έχω κάνει. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ειδικό στο θέμα. Προγραμματιστή είμαι ο άνθρωπο. Ε, αλλά όπως το λες, κάποια στιγμή χρειάστηκε. Να μπουν σε μια τάξη πέντε πράγματα και εκεί ξεκίνησε μια αναζήτηση. Οπότε θα πω τα πέντε εργαλεία που βρήκα και πώ δουλεύουν σε μένα. Τώρα, ε, λίγο το ανέκδοτο τη υπόθεση που αρέσει όλο τον κόσμο. Πάρα είναι πολύ. Λίγο προσωπικό ιστορίες. Το, το 2007, ε, στη δική μου την προσωπική ζωή, α πούμε, ήταν μια χρονιά η οποία κράσαραν τα πάντα. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Ε, χαζομαρολόγοι είναι, ναι. οι οποίοι απλά μαζεύονται όλοι μαζί και αισθάνει ξαφνικά ότι είσαι στο κενό και δεν ναι. έχει ρόλο για τίποτα. Οπότε προσπαθούσα να βρω, επειδή γενικά σαν μυαλό είμαι πιο αναλυτικό τύπο, δεν είμαι τόσο πολύ συναισθηματικό, προσπαθούσα να βρω ένα πλαίσιο να μπορώ, επειδή παιδί μου, να οργανώσω λίγο το χρόνο μου και να μην περνάει έτσι, ξέρεις, που κοιτά το ταβάνι και λε πω πέρασαν πέντε ώρε. Ναι. Ή τι έκανα σήμερα, τίποτα. Επειδή ήμουν και φοιτητή τότε, στα τελειώματα, είχα χρόνο για να ξοδέψω. Ναι. Οπότε φεύγαν οι μέρε και αισθανόμουν ότι δεν έκανα τίποτα. Παράλληλα, βέβαια, είχα και πολλέ δραστηριότητε. θυμάμαι, έπαιρνα προφήσει εκείνη την περίοδο. Δηλαδή είχα, και, είχα, την πτυχία εκείνη που έπρεπε να βαραδώσω και επειδή ήταν σε συνεργασία με τα ελληνικά πετρέλαια, ήταν λίγο ζώρικη. Δηλαδή, αλλά δεν είχα διάθεση για τίποτα. Ναι. Γιατί αισθανόμουν ότι ο χρόνο μου φεύγει. Ναι. Οπότε ξεκίνησα να ψάχνω. Τότε λοιπόν ένα φίλο μου. Μου είχε προτείνει ένα βιβλίο και μου το είχε πάρει δώρο μάλιστα γιατί είχε δει ότι ήμουν σε περίεργη κατάσταση το Getting Things Done του, του David Allen αυτό στην ουσία είναι από αυτά τι Αμερικανικέ μπούσουλε που σου λένε: κάνε αυτά τα πέντε πράγματα και μετά θα σου κέι. Okay. Ναι. Και τότε έμοιαζε πολύ καλή περίπτωση γιατί λε: Σου λέει, Α πούμε, το διαβάζει σε μια εβδομάδα. Μαγικέ λύσει. Ναι, Το διαβάζει σε μια εβδομάδα. Λέει: Το πρόβλημα σου για μια ζωή. Και λέω: Εντάξει, αποκλείται να συμβεί αυτό, αλλά τουλάχιστον ρε παιδί μου κάτι θα πάρω. Ναι. Και ε, το πήρα, το ξεκίνησα να το διαβάζω. Ε, μπλέχτηκε το μυαλό μου κόμπο. Αλλά ε, κατάλαβα ότι από εκείνο το βιβλίο, κατάλαβα ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι μαγικό που μπορεί να το κάνει και να λυθεί. Δηλαδή, πρέπει να δοκιμάζει και να κρατά μόνο τα στοιχεία που σε βολεύουν. Ναι. Από αυτό λοιπόν το βιβλίο, το οποίο το προτείνω στον κόσμο παρόλα αυτά να το διαβάσει, αν θέλει. Ναι. Είναι ένα σχετικά ευανάγνωστο βιβλίο, δεν έχει τίποτα δύσκολη ορολογία. Αυτό λοιπόν βασίζεται σε μια μεθοδολογία, η οποία έχει γράψει ο Ντέβιντ ο οποίο είναι πολύ γνωστό γενικά ε, εκεί έξω. Όπου τι σου λέει, σου οργανώνει, ε, σου οργανώνει τη ζωή σου το παρομοιάζει με τα, με τα ύψη που πετάει ένα αεροπλάνο. Τα 5.000 πόδια, 10.000 πόδια κλπ. Ναι. Και πώς το κάνει αυτό, πώς το, πώς το ορίζει, Το ορίζει η καθημερινότητα και οι στοχεύσεις. Αυτό που λέγαμε δηλαδή στην αρχή. Ότι τι κάνει σε επίπεδο ημέρα, τι κάνει σε επίπεδο ένα χρόνο από τώρα, τρία χρόνια από τώρα, πέντε χρόνια από τώρα. Θα το βρω τώρα για να σα τα πω ακριβώ, να μην λέμε ότι να είναι ε, και να, να το πούμε ακριβώ στου Στην πραγματικότητα, αυτό που, που προτείνει ο συγκεκριμένο οδηγό και εμένα με έχει βοηθήσει πολύ, είναι καταρχά να μην αφήνει τίποτα ε, έξω από ένα σύστημα που κρατά τι δουλειέ που πρέπει να κάνει. Ναι. Γιατί μένει στο μυαλό σου. Και ή θα το ξεχάσει, και μετά θα, θα έχει ενοχέ που το ξέχασε, ή δεν θα το κάνει ποτέ ενώ έπρεπε, ή πολύ απλά θα αισθάνεσαι, θα, θα αισθάνεσαι πάντοτε ότι έχει πράγματα να κάνει και δεν ξέρει ποια είναι αυτά. Ναι, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα τώρα αυτό που λε. Okay. Πρα, πρακτικά τι θα πει Ρώτα. αυτό. Τι θα πει αυτό τώρα που είπε. Πιο πολλά. Είπα 5.000 ευρώ. Είπε, μην αφήνεται έξω από ένα σύστημα. Ναι, το, το, getting, το getting, things done είναι αυτό το πλαίσιο που σου λέγα ότι έψαχνα. Ναι. Πώς Πώ να κάνω μια διαχείριση των δουλειών μου. Ναι. Σε μυρίσιο επίπεδο, ρε παιδί μου. Εγώ δεν ήθελα τίποτα φοβερό εκείνη την περίοδο. Ναι. Οπότε αυτό τι σου λέει, σου λέει ότι για να μπορέσει να, κάνεις ένα, να φτιάξει ένα πλαίσιο που τα task σου τη μέρα είναι σε μια σειρά και ξέρει ότι θα τελειώσουν, πρέπει να τα καταγράψει πρώτα. Να ναι. ξέρει ποια είναι αυτά. Περίμενε. Πάμε. Είναι δηλαδή τώρα Δευτέρα. Μπράβο. Έτσι. Και εγώ σκέφτομαι, τι mm -hmm. θέλω να έχω τελειώσει μέχρι την Παρασκευή. Mm, όχι. Στον Κέννηκ το πάει το πάει λίγο διαφορετικά. Σου λέει ρε παιδί μου, ότι αν αυτή τη στιγμή παγώσει το χρόνο. Ναι. Γύρω σου. Ναι. Και προσπαθεί να διάσει το μυαλό σου σε ένα χαρτί, θα βρει ένα εκατομμύριο πράγματα που θε να κάνει. Πρέπει να κάνει. Και θα σε αγχώσουν. Ναι. Σχί, επιβεβαιώνω. Ναι. Εγώ και τώρα να γράψω μία λίστα τα πράγματα που πρέπει να κάνω ανεξαρτήτου πότε πρέπει να τα κάνω. Σωστά. Είναι για να κάθομαι να κλαίω στη γωνία εκεί Ακριβώς. πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και να πω, παιδιά, εντάξει, αυτό ήταν. Αυτό το ήταν. Φτέλει, αυτό τώρα... πέρα. <laughs> για πε. Αυτό τώρα το πρόβλημα το, έχουν, το έχουμε όλοι, ρε παιδί μου. Δεν λό... το συζητάω. Και ο λόγο που το έχουμε όλοι είναι γιατί, γιατί ε, δεν έχουμε κάτσει πρωτίστως να διαχωρίσουμε τη ζωή μας σε ρόλους. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ σαν δέσποινα είσαι επαγγελματία, είναι ένας ρόλος. Ναι. Κάνεις κάτι για δουλειά. Ναι. Είσαι όμως και μέλος της οικογένειάς σου. Έχει ναι. Έχεις και εκεί κάποιες υποχρεώσεις. Εσύ ορίζει ποιε είναι, έτσι. Σωστό. Είσαι και φίλη κάποιου. Έχει ναι. και εκεί κάποιε υποχρεώσει. Δηλαδή, έχεις, έχεις, κάπου βάζει ένα, ένα, χαρτάκι να πιω με τον Απόστολο έναν καφέ που έχω να το δω Ναι, μήνες. Ναι, 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 ναι. Αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί. Είσαι και μέλο τη κοινωνία. Λε, ρε, παιδί μου, εδώ η γειτονιά μου είναι μέσα στα σκουπίδια. Θα ήθελα με τρει φίλου να την καθαρίσω. Είναι oh, ένα στόχο που έχω ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω: τα tasks που έχει είναι διαφόρων ειδών. Ναι. Αλλά εμεί συνήθω, επειδή ε, ό,τι μα έρχεται στο μυαλό το κάνουμε για να τελειώνει, μπαίνουμε σε, αυτή, σε αυτό το mode, καταλήγουμε ναι. και κάνουμε τα πολύ επίγοντα. Ποια είναι τα πολύ επίγοντα, αυτά τη δουλειά κυρίω, γιατί αισθανόμαστε την ενοχή ότι από εκεί βγάζουμε χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Ο Ντέιβιντάλ ο έρχεται και σου λέει. Και δεν λέω ότι αυτό είναι ο απόλυτο ο οδηγό, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Υπάρχουν άλλοι χίλιοι οδηγοί που μπορεί να ακολουθήσει κάποιο. Αλλά λέω μια φιλοσοφία εδώ. Σήμερα τώρα. πιάνουμε αυτό, ναι. ναι. Ε, έρχεται και σου λέει λοιπόν ότι πρωτού βάλει προτεραιοποίηση πρέπει να ξέρει τι έχει να κάνει. Δηλαδή, ποιο σου λέει το γεγονό ότι έχει να επισκεφτεί τον κολλητό σου δύο μήνε είναι λιγότερο σημαντικό από το να τελειώσει ένα project μια μέρα νωρίτερα. Έρχεται και σου βάζει αυτό το δίλημα στο μυαλό. Ναι. Αλλά ναι. σου λέει ότι αν δεν έχει και τα δύο γραμμένα σε ένα χαρτί, πώ θα πάρει την απόφαση. Γιατί τελικά τον κολλητό θα το σκεφτεί το βράδυ πριν κοιμηθεί και θα πει που χαλαρώνει και θα πει Α, δεν το έκανα κι αυτό. Θα το κάνω ναι. αύριο. Το κάνω την άλλη εβδομάδα. Και η ποιότητα τη ζωή μα είναι η ποιότητα των σχέσεών μα. Σωστό αυτό. Άρα, να τα σκεφτούμε κι αυτά. Έτσι πάει. Εντάξει. Έτσι είναι. Φυσικά και τα λεφτά που πληρώνουν του λογαριασμού μα είναι σημαντικά, αλλά και η φίλη είναι σημαντική. Σωστό. Οπότε τώρα. Α τι... βάζει έτσι. Στο βάζει έτσι. Και τι σου λέει, Σου λέει ότι για αρχή. Ε, τώρα το λέμε πολύ γρήγορα, έτσι. Δεν, το, δεν έχουμε το χρόνο για να το αναλύσουμε. Αλλά αν πάρει κάποιο το βιβλίο, είναι πολύ ξεκάθαρο. Μπορεί να το δει από εκεί. Ε, σου λέει λοιπόν ότι στην αρχή πρέπει να κάνει το λεγόμενο mind dumping. Δηλαδή να πάρει ένα χαρτί. Ναι. Ή μάλλον πολλά χαρτιά. Dumping, πώ γράφεται. Ε, είναι το το, το, το. το πετάω πράγματα. Μάλιστα. dump Ναι, ναι, ναι. Ε, με you. Ε, Στην ουσία, αδειάζει το μυαλό σου ένα χαρτί και τι λε όλα τα actions που μπορεί να φανταστείς σε όλου του διαφορετικού ρόλου που έχει στη ζωή σου. Ναι. Ε, Σχέσει, δουλειά στο σπίτι, um, errands, να πληρώσω λογαριασμού, ε, πράγματα που θέλω να κάνω στην κοινωνία, πράγματα που θέλω να κάνω για να κάνω τον εαυτό μου καλύτερο. Μαθήματα που θέλω να παρακολουθήσω, βιντεάκια που θέλω να παρακολουθήσω, ρούχα που θέλω να αγοράσω και να αλλάξω αυτά που ήδη έχω και δεν προλαβαίνω. Ή α πούμε να διάσω την τουλάπα μου που, είναι, που, έχει γεμίσει. Όλα αυτά. Ναι. Τώρα πλέον. Σε ένα Α3, α πούμε, να το πάρουμε πρακτικά. Όχι, όχι, Αυτό ο, ο Άλεν το κάνει σε κάρτε. Δηλαδή παίρνει πολλέ μικρέ κάρτε. Και, και, μία πάρα. δουλειά είναι σε μία κάρτα πάντα. Α. Για να μην βλέπει λίστα και σε αγχώνει, να βλέπει μία δουλειά κάθε φορά. Κάρτα, οκ. Okay. Κάπω λέγονται αυτέ οι κάρτε. Έχω κι εγώ εδώ. Ε, είναι αυτέ οι κάρτε πολλέ φορέ που χρησιμοποιούν και για τα, ναι, ναι, τις για τα εδώ. μαθήματα. Για πε, για συνέχεια να το βρω πώ λέγεται. Λοιπόν, οπότε ξεκινά και τι κάνει, παίρνει μια στίβα με κάρτε και, γράφεις. και και θυμάσαι. Ναι. Γι' αυτό το λόγο αυτό προτείνει συνήθω να γίνει αυτή η δουλειά το Σαββατοκύριακο. Ότι αν δεν δουλεύει το Σαββατοκύριακο όπω εγώ για παράδειγμα, μπορεί να, πούμε, να ξεκινήσει το Σάββατο το πρωί. Και σε ένα διήμερο να έχει βάλει αυτέ τι μικροδουλειέ όλε σε ένα και πλαίσιο. Και να χωθεί Παναγία μου. Δεν θα χωθεί. Είναι πολύ. Είναι πολύ αναπτυξιακό. Θα ανατακτοποιεί το, το, το δωμάτιό σου. Τώρα, αν πα να το κάνει όπω εγώ, για τότε είχα χρόνο, όπω το λέει το βιβλίο, ναι. Σου λέει ότι πρώτα πρέπει να σηκώσει όλο το σπίτι και να το βάλει στο πάτωμα. Ναι. Όλα τα πράγματα που έχει σε βιβλιοθήκε, σε την στην Να τα δει όλα. Ένα ένα Ακριβώ. Και να έχει μαύρε σακούλε και να πετάσαι την άχρηστο. Ναι. Και συνήθω καταλήγει με τα μισά πεταμένα. Ναι, ναι. Ναι, ξεκάθαρο. Εγώ δηλαδή είχα βγάλει τρει-τέσσερι σακούλε σκουπιδιών τότε, εκείνη την εποχή. Ναι. Και ήμουν φοιτητή έτσι. Ναι. Αλλά είχα βρει παλιά σημειώστε. Ναι, ναι, ναι. Σε βάζει όμω να αποφασίσει. Δηλαδή, ουσιαστικά συλλέγει τα πράγματα όλα αυτά. Ένα κομμάτι είναι τα φυσικά αντικείμενα του χώρου σου που πρέπει να τα δει ένα προ ένα, αν σου χρειάζονται. Ναι. Και ένα είναι κομμάτι το mental, δηλαδή δουλειά που έχει να κάνει με στο μυαλό σου. Το οποίο τα οποία τα βάζει στι κάρτε. Και καταλήγει με μία στιβα με κάρτε και με μία στιβα με πράγματα. Ναι. Και τα βλέπει ένα-ένα μετά. Και μετά έχει ένα σύστημα, το οποίο σου λέει τι. Σου λέει: Παίρνω ένα πράγμα να αποφασίσω να το χρειάζομαι. Ναι. Τα πρά... Η... η... επόμενη ενέργεια για αυτό το αντικείμενο, είτε είναι δουλειά είτε είναι πράγμα φυσικό, μπορεί να είναι ένα από τα τρία. Το ένα είναι να μην το χρειάζομαι, άρα το πετάω. Το ένα είναι να το χρειάζομαι, αλλά να μην έχω άμεσα να κάνω κάτι με αυτό, δηλαδή ένα αρχείο. Ναι. Και το τρίτο είναι να έχω κάτι να κάνω με αυτό. Αν το είναι για πέταμα, το πετάω επί τόπου. Δεν το βάζω κάπου για να αποφασίσω μετά. Αποφασίζω εκείνη τη στιγμή θα το κρατήσω, θα το πετάξω. Ναι. Άρα έχω τη ακούλε το σούταρα. Αν είναι κάτι που είναι ε, ενθύμιο, το ένα το άλλο, το βάζω σε μία άκρη, δεν το τακτοποιώ εκείνη την ώρα γιατί κάνω άλλη δουλειά. Ναι. Και έχω έναν χώρο που λέω η αρχιοθέτησή μου. Εδώ, αυτά εδώ θα πούν αρχή, τα πράγματα που πρέπει να αρχιοθετηθούν. Ναι. Και αν πρέπει να κάνω κάτι με αυτό, εδώ είναι η μαγιά. Αν έχει μία ενέργεια αυτό που το ακολουθεί. Ναι. Π.χ. είναι ένα γράμμα που πρέπει να ταχυδρομηθεί. Ναι. Λέω τώρα εγώ, να το ξέχασα να το ταχυδρομήσω. Αν η ενέργεια αυτή απαιτεί κάτω από ένα χρόνο που εγώ ορίζω, τρία λεπτά, 2 λεπτά, 5 λεπτά, το κάνω εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αν μπορεί να γίνει. Το πια Δηλαδή το. κάνω σήμερα ναι, ναι. κάτι που προποθέτει πολύ λίγο χρόνο, το κάνω. Mm. Αυτό είναι ο κανόνα που λέει το 5 δευτερολέπτων. Αυτό. Το κάνω τώρα. Απλά αυτό το βάζει σε πεντάλεπτο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν θέλω να στείλω ένα email, το... βλέπω ένα χαρτάκι που λέει να στείλω στη δέσπινα. Τα resources για την εκπομπή την τελευταία που κάναμε που για να λες τα αναλύσει. Εκείνη την ώρα. Mm. Αυτό το πράγμα θέλει δύο λεπτά. Α το κάνω αύριο. Αυτό σου λέει, αφού θέλει δύο λεπτά, και αυτή τη στιγμή κάτω τώρα. Κάντω τώρα. Okay. Και όσα τάσει έχουν κάτω από δύο λεπτά, θα γίνουν εκείνη τη μέρα το λέει και η μαμά μου, έχω να σου πω. Ναι, λοιπόν, ναι γιατί για, για, κάνει και σκαρτάρισμα, ρε παιδί <laughs> είναι <αυτήν την> ιδέα. <laughs> ναι, ναι. Τώρα αυτό φυσικά εμεί το λέμε στη θεωρία πώ γίνεται. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο πολύ σήμερα. Δηλαδή, εγώ όταν το είχα κάνει, το αισθάνθηκα και λίγο φύρα. Αν το ξανά έκανα δηλαδή σήμερα, θα το έκανα πολύ διαφορετικά. Τι θα έλεγα, θα έβαζα. Έχω μια βιβλιοθήκη που θέλω να τη δω κάποια στιγμή. Κανόνα νούμερο ένα. Mm. Αυτό που λε. Ναι. Κάτι που, κάτι που θέλει πολύ λίγη Πολύ λίγο χρόνο, πολύ λίγη ενέργεια από σένα, τύπου πεντάλεπτο, κάντο εκείνη την ώρα. Τέλο. Κανόνα νούμερο ένα. Απλά λέω, αν κάποιο μπει στη διαδικασία να το κάνει αυτό, yeah. γιατί θα τον τρομάξει πολύ το να δει όλα τα αντικείμενα που έχει στο σπίτι του ένα προ ένα. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Εμένα μου είχε φάει δύο μέρε γεμάτε. Ναι. Yeah. Από το πρωί ω yeah. το βράδυ. Το πιστεύω. Να, και μπορεί να μην το θέλει κιόλα. Και τώρα. πιστεύω ότι αυτό ισχύει για όλου, αν κάτσουν yeah. να το κάνουν αυτό. Για να μην είναι λοιπόν αποτρεπτικό, τι κάνει, Ποιο είναι το hack εδώ. Ποιο. Κάνει μία κάρτα. Ναι. Που λέει επάνω, κάποια στιγμή να οργανώσω τη βιβλιοθήκη μου. Και αυτό γίνεται από μόνο του ένα task. Ναι. Οπότε το κάνει στο μέλλον, αλλά ξέρει ότι θα φάω μια μέρα να κοιτάξω όλη μου τη βιβλιοθήκη, τι έχουν τα συρτάρια και θα το κάνω χωριστά εκείνο. Το βάζεις ναι. σαν task δηλαδή αυτό. Ναι. Αν έχει, α πούμε, κούτε στο υπόγειό σου με πράγματα που θε να τα ξανακαρτάρει κάποια στιγμή, ναι. το βάζει και αυτό σαν task. Κάποια στιγμή. Ε, να αφιερώσω μία μέρα για να τα δω αυτά τα αντικείμενα και να κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή, θέλω να πω, να πάρει όλο το σπίτι, όπω λέει ο Άλεν. Είναι πολύ radical αυτό για έναν άνθρωπο που έχει καθημερινότητα και είναι επαγγελματία. Εγώ είχα ελεύθερο χρόνο τότε που το έκανα. Ναι. Το λέω για να μην είναι αποτρεπτικό για του ακροατέ, ότι τι λέει αυτό ο παλαβό, τώρα θα κάτσω να χάνω μέρε. Μπορεί να γίνει και τμηματικά αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που μου έχει αρέσει και το κάνω μέχρι και σήμερα. Ναι, ωραία. Τώρα, τι γίνεται αν δεν μπορεί να γίνει σε πέντε λεπτά, εδώ αρχίζει το δύσκολο. Ναι, και κάτι θέλει πιο πολύ χρόνο, από θέλει. Πρέπει σένα. να μπει σε μία λίστα, λέει ο Άλεν. Ναι. Πρέπει να μπει σε μία λίστα και οι λύσει πρέπει να είναι φτιαγμένε με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον να μπορεί να κάνει αυτά που λέει εκείνη η λίστα. Γι' αυτό το λόγο τι κάνει, βάζει, α πούμε, μία λίστα. Δουλειέ όταν είμαι στο σπίτι. Ναι. Δουλειέ όταν είμαι στο γραφείο. Δουλειέ όταν είμαι στο δρόμο. Και δουλειέ όταν έχω internet. Ναι. Τέσσερι πολύ βασικέ λύσει. Ε, λέει και άλλε, αλλά τώρα να μην Μα το κουράσουμε. Αυτές οι λίστες, να μην ε. το κουράσουμε, γι' αυτό δεν το κάνω το πολύ αναλυτικό. Αυτέ τι τέσσερι είναι που εγώ κρατάω μέχρι και σήμερα πάνω κάτω, χοντρικά. Ναι. Και σου, γιατί σου το λέω αυτό, Γιατί σου λέει, αν θε να στείλει ένα email και είσαι ένα μέρο που δεν έχει ίντερνετ, ε, τον κόλλο σου κάτω να χτυπάς δεν θα το στείλει. Άρα ασχολήσουμε κάτι που μπορεί να κάνει εκείνη την ώρα που είναι τι, κάτι άλλο. Πάμε πλέον σε λογαριασμό. Ναι. Αφού είμαι στον δρόμο, α πάμε πλέον στον λογαριασμό. Ναι. Αλλά καλό είναι όταν είμαι στο δρόμο να έχω όλα τα πράγματα που θα κάνω στο δρόμο ώστε να κάνω όσο περισσότερα μπορώ. Ναι. Δηλαδή, μην θυμηθώ τώρα ένα λογαριασμό και όταν πάω σπίτι θυμηθώ τι είχα τρει. Να τα έχω ναι. μαζεμένα κάπου, σε μια λίστα να τελειώνω όσο μπορώ. Ναι. Ή κάποιο τι λέει, Εγώ το Σάββατο θα πάω να κάνω εξωτερικέ δουλειέ. Ναι. Και έχει μια λίστα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ε, τελευταίο πράγμα, γιατί το λέμε λίγο απ' έξω απ' έξω. Όταν ένα αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο, Χρειάζεται δηλαδή πάνω από μία ενέργεια για να τελειώσει. Ναι. Ο Άλεν αυτό το ορίζει ω project. Ναι. Και έχει τη δική του λίστα. Που τι είναι η δική του λίστα, Μια σειρά από ενέργειε μέχρι να τελειώσει. Ναι. Άρα λοιπόν, αν θέλω φερειπίν. Ε, να φτιάξω δε... το βιογραφικό μου. οργανωτικό πολύ ο Άλεν. Είναι για ανθρώπου που έχουν αναλυτικό μυαλό. Δηλαδή, αυτό δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε όλου του ακροτέ, γι' αυτό θα πούμε και άλλα. Άσχετα με το Άλεν τη θεωρία. Ναι. Ε, αλλά αυτό για έναν άνθρωπο που έχει ψηλοθετική σκέψη και αναλυτικό μυαλό, τον βολεύει, το βάζει κουτάκια. Ναι. Και δεν χρειάζεται να, να ζορίζει τώρα, όχι τι θα κάνω τώρα. Λε, έχω με ένα πρόσε και το ακολουθώ. Και τι πήγε να πει. Project λοιπόν. Πε ότι θέλει ένα άνθρωπο να φτιάξει το βιογραφικό του. Ναι. Γιατί είναι, δεν το έχει ανανεώσει για ένα διάστημα. Αυτό δεν είναι μια ενέργεια. Δηλαδή δεν θα αρχίσω εγώ να γράφω και θα βγει. Όχι. Θα ψάξω να δω από τότε θέλει, που τον θέλει, το μίτσα, θέλει. Πρώτο task, να βρω τι έχω κάνει από την τελευταία φορά που το ανανέω. Έχω παραπάνω από μία μέρα. Ναι. Δεύτερο task, να βρω τα πτυχία μου ναι, ή ναι. ό,τι άλλο και να τα καταγράψω σε μία λίστα. Τρίτο task, να φτιάξω το Word στο template που χρησιμοποιώ. Είναι Europa, τι είναι. Ναι. Τέταρτο task, να το κάνω PDF, να το εκτυπώσω, να το έχω έτοιμο. Αυτό πώ το αντιμετωπίζω δηλαδή. Αυτό, Αυτό λοιπόν έχει λέει. τη δική του λίστα. Βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4, βήμα 5. Ναι. Και στι λίστε τη προηγούμενε που είπα που είναι γενικέ με τι δουλειέ. Έχω και μία μεγάλη που δεν την κουβαλάω μαζί μου, την έχω στο σπίτι ή στο γραφείο αντίστοιχα. Ναι. Που έχει όλα τα projects μου. Ναι. Οπότε τι λέω, έχω και 10 projects να κάνω σε προσωπικό επίπεδο και 10 σε επίπεδο δουλειά. Ναι. Αυτά τα projects έχουν το καθένα τη δική του λίστα με τι δουλειέ. Και τι λέω, ε, μέχρι τέλο του μήνα θα ήθελα φερειπίν να έχω ανανεώσει το βιογραφικό μου. Πότε θα το κάνω, ένα Σάββατο που θα έχω χρόνο. Όταν θα έρθει εκείνο το Σάββατο, παίρνω τη λίστα του βιογραφικού και κάνω τα βήματα ένα-ένα. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ όμω τίποτα. Τα έχω έτοιμα τι πρέπει να γίνει. Ναι. Οπότε βοηθάει στην αναβλητικότητα αυτό. Ναι, ναι. Γιατί όταν ναι, πάρει ναι. ένα πράγμα που δεν ξέρει πώ θα γίνει, δηλαδή δεν το έχει σκεφτεί ποτέ, λε: Ω, τώρα καλά. Και πού είναι τα επιτυχία, πού τα έχω. Και γίνεται κάτι το οποίο μπορεί, άμα το βάλει κάτω σε, σε... Mm. γραμμένο τα βήματα, mm -hmm. με τη λογική αυτή που είπε τώρα, δεν θα το κάνει ποτέ, γιατί ποτέ? θα πάρει στο μυαλό σου μυθικέ διαστάσει. Εγώ θα σου πω ότι έψαχνα. Το προ... έχουμε πάθει όλοι αυτό τώρα, έτσι. Ε, επειδή κάνω ένα application για ένα πρόγραμμα τώρα που θέλω να συμμετέχω, έψαχνα να βρω μία πιστοποίηση και δεν ήξερα πού είναι. Ναι. Δεν ήξερα αν την έχω εκτυπώσει, αν μου στείλαν το πτυχίο, αν το έχω σε PDF. Όλα... Δεν θυμόμουν. Ναι. Και τελικά τι έγινε. Δεν έχω κάνει το application. Ναι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάτσω και να πω για να γίνει το application: πρέπει ένα να κάνω αυτό, δύο, τρι... τότε θα μπορέσω να το κάνω γιατί τότε θα δω πέντε task και πολύ γρήγορα με το μυαλό μου θα πω εσύ αυτό είναι τρει ώρε ναι. περίπου. Άρα, ναι, τώρα που με την ψυχή στο στόμα, γιατί πρέπει να πάω να κάνω κάτι άλλο, δεν μπορώ να το κάνω. Θα το ναι. κάνω αρπακόλα. Άστο. Να το κάνω όταν έχω χρόνο. Αυτό σε βοηθάει αυτό. Δεν είναι ούτε τίποτα μαγικό, ούτε ότι θα λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Σε βοηθάει ουσιαστικά να οργανωθεί και να πιέσει τον χρόνο σου να, κάνεις, να, πιέσεις τον εαυτό σου να, να κάνει κάνεις πέντε ενέργειες. Αυτό. Λοιπόν, <coughs> αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που έχω κρατήσει από αυτή τη φιλοσοφία, δεν δηλαδή, την πούμε όλοι, είναι ο σχεδιασμό. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, δηλαδή το, το πού βλέπω τον εαυτό μου και πού θέλω να είναι ο εαυτός μου σε. ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια. Ναι, αυτό τώρα κάτσε λίγο να το βρω. Πώ το λέει ακριβώ, γιατί δεν θέλω να σα πω τι να είναι. Το, Έτω... λέει, το λέει πολύ ωραία ο τέτοιο εδώ. Να το. Νομίζω το βρήκα. Να το. <χω> μου αυτό που ήθελες, όμως, Όχι, τις... θα έλεγα ότι νομίζω τώρα το πέντε χρόνια είναι λίγο αστείο. Α πούμε δύο ε, χρόνια. Ξέρεις τι, τον εαυτό το. θα σου πω πώ το ορίζει και γιατί εμένα μου άρεσε αυτό. Για ποιο λόγο μου άρεσε. Και μετά οι ακροατέ. Ούτω ή άλλως, αυτό που θέλω οπωσδήποτε να πω και δεν το είπα από την αρχή και αυτό συμβαίνει πάντα όταν μιλάμε μαζί. Γιατί λέω, με παίρνει συζήτηση και λέω ότι μου έρχεται και όχι ότι σκέφτηκα να πω. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό κατά τη γνώμη μου. Ε, δεν υπάρχει κάτι. Όποιο πει ότι. Και εγώ είμαι πολύ κάθετο αυτό και με νευριάζει. Όποιο πει, εγώ έχω τη λύση. Λέει αρλούμπε. Ο καθένα. Ό,τι τον βολεύει. Του, ναι, ναι, έτσι είναι έτσι. Δεν είναι. μπορώ να σε βάλω εγώ τώρα εσένα. Δεν είναι μαγικό κανόνα να, μαγικός εδώ να γεμίσει χαρτιά εδώ, άμα δεν είσαι τέτοιο τύπο. Εντάξει, mm. οκ. Okay, σου mm. δίνω μια κατεύθυνση. Αν θε την ακολουθεί, αν θε. Λε, όχι, εγώ μόνο. Έχω το δικό μου τρόπο. Το project δεν το οργανώνω έτσι. Μ' αρέσει αυτό με τι λίστε, αλλά το project δεν το κάνω έτσι. Ε, το ίδιο το μεταξύ πράγμα ε, πρέπει να σου πω για να το έχουμε στο νου μας ότι όταν είσαι επαγγελματίας είτε freelancer είτε κάτι άλλο πλέον ε, ζει και μέσα στο mailbox μας έτσι. Ξαναπέσει, ξαναπέσει. Δηλαδή, ό,τι είπαμε για τα tasks που έχουμε στο μυαλό μα κλπ. Ναι. Η ίδια ακριβώ δουλειά πρέπει να γίνει για το mail μα. Ναι. Αν το σκεφτεί. Εγώ τώρα σκέφτομαι yeah. ότι αυτό που λες όχι μόνο για το mail μα. Εντάξει, τώρα εγώ εδώ πέρα είμαι το παράδειγμα <laughs> προ αποφυγή η αλήθεια είναι. Έλα, Γιατί έχω <laughs> το φάκελο documents ναι. του υπολογιστή, τα αρχεία ναι. και τα tabs είναι, εγώ δεν είμαι το, πώς λέγεται το εγκέφαλο, το αριστερό κομμάτι είναι που είναι έτσι. Ε, νομίζω το, το αριστερό είναι το δημιουργικό και το δεξί είναι το, εγώ είμαι αυτό το αριστερό. πράγματα. Εγώ είμαι το αριστερό κομμάτι, ξεκάθαρα έτσι. Εγώ είμαι το, χα... το δημιουργικό Τι <laughs> χάος. <χαός. laughs> έχεις μισό εγκέφαλο, μόνο. Όχι βρε παιδί μου, δεν υπάρχουν <laughs> αυτά τα τεστ που σου λένε ότι είσαι πιο πολιτόνα ή το άλλο. Εγώ είμαι το δημιουργικό χάος. Ε, εντάξει, καλό είναι αυτό. Και εγώ πλέον το και, αριστερό, τι κατάλαβα. Και τα δύο έχουν, έχουν τα καλά του και τα, και τα άσχημά του. Δεν κατάλαβα. είναι ότι το ένα είναι και το άλλο δεν είναι. είναι. Γι' αυτό και ο καθένα επιλέγει και το συγκεκριμένο κάθε φορά επάγγελμα που του ταιριάζει πιο πολύ έτσι. Πάμε στο επόμενο. Right. Επόμενο Τικ. Λοιπόν, βρήκα αυτό που ήθελα. Ε, τα επίπεδα ε, σχεδιασμού. Ναι. Λέει ο Άλεν είναι έξι. Ναι. Συζητήσαμε το πρώτο που είναι τα τρέχοντα που λέμε, δηλαδή οι δουλειέ που έχουμε να κάνουμε άμεσα. Ναι. Που είναι αυτέ οι μικρέ δουλείε που τι οργανώνουμε σε λίστε. Το αμέσω επόμενο επίπεδο που επίση το συζητήσαμε είναι τα projects, τα 10.000 πόδια. Όπω το λέτε, εντάξει, είναι Αμερικανιά αυτό. Ε, άρα, πρώτο επίπεδο τα everyday tasks που μα έρχονται. Δεύτερο επίπεδο τα projects που θέλουν λίγο χρόνο για να τελειώσουν. Και μετά το πάει. 20.000 πόδια είναι να έχουμε ορίσει. Αυτό ε, τα, ε, αυτός τα λέει areas of responsibility, δηλαδή ε, τομείς ευθυνών μας. Ναι. Το τελάμε στο στρατό, τομείς ευθύνης. Ναι. Δηλαδή για το, έχω την ευθύνη μου ως προς τους φίλους μου, προς την οικογένειά μου, προς τη δουλειά μου. Αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή όμως. για κάθε πράγμα, τι θα ναι. ήθελα, ποιος ναι. είναι ο ρόλος μου σε κάθε κομμάτι της ζωής μου. Ναι. Και πέντε θέλω. Ναι. Θα ήθελα να βλέπω πιο πολύ του φίλου μου. Ποιου δεν βλέπω, αυτού του πέντε. Ναι. Άρα να το βάλω αυτό σε ένα πρόσωπο, να το κάνω, μην το ξεχνάω. Ναι. Θα ήθελα, α πούμε, όπω είπαμε στη γειτονιά μου, να φέρω μια αλλαγή. Άρα, τι θα κάνω, θα βρω πέντε φίλου και θα κάνω αυτά τα projects. Τώρα, αυτά πάνε, τα οργανώνεις από κάτω προ τα πάνω και μετά τα δουλεύει από πάνω προ τα κάτω. Ναι. Τι, τι εννοώ, Όταν ορίζει τον τομέα ευθύνη σου με έναν τρόπο που σε βολεύει, π.χ. Ναι. Uh, η συμπεριφορά μου απέναντι στους φίλους μου ή στην, στη γειτονιά μου ναι. αυτό θα βγάλει κάποια projects ναι. τα καταγράφεις τα βάζεις στο από κάτω επίπεδο τα projects θα βγάλουν κάποιες δουλειές τα καταγράφεις τα βάζεις στο πρώτο επίπεδο κατάλαβα πώς πάει ναι, ναι, Σε ναι. Μπέρδεψα. Όχι, κατάλαβα. άρα έχουμε everyday projects τομείς ευθύνη. Ένα με δύο χρόνια, στόχοι ενό ενός με δύο χρόνων, το επόμενο επίπεδο. Στόχοι τριών με πέντε χρόνων, το επόμενο επίπεδο. Και το τελευταίο επίπεδο που το έχει 50.000 πόδια το λέει life, δηλαδή στόχη ζωή. Ναι. Που εκεί είναι λίγο το πιο φιλοσοφικό κομμάτι. Α το πάει και έτσι. Οι αρχέ που έχω, οι αξίε που έχω. Δηλαδή, α πούμε, με ενδιαφέρει το περιβάλλον. Ναι. Άρα, τι έχω κάνει εγώ γι' αυτό. Ο πλανήτη, α πούμε. Δηλαδή, το οποίο αυτό θεωρεί ότι αυτό πρέπει να το δει σε όλη σου τη ζωή. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει η ζωή σου. Οι αξίε που διέπουν τη ζωή σου, τέλο πάντων. Ναι, και ο κώδικα. Μέχρι, ο που μέχρι να τελειώσει η ζωή σου. Όλα να γίνεται από αυτό το πρίσμα. Πού θέλεις να έχεις φτάσει σε αυτά. Να έχεις κάνει κάποια διαφορά, να έχεις κάνει κάτι γι' αυτό. Θα τον είναι κάνω google αφήσου. εγώ αυτό, να τον δω τι κάνει στη ε, ζωή ε, ε, του ε, ε, και ε, ε, πώς ε, ε. είναι. Ο wow, Αλέν είναι μεγάλος πλέον. Ε, δεν είναι έχεις Έχει ε, 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 Κάνει coaching είναι. seminars. Οπότε έτσι το χωρίζει. Ναι. Ε, εντάξει. Και αυτό τώρα ε, επιτρέπει σε κάποιον... Στην ουσία τι κάνεις, κάνεις ένα χάρτη της ζωής σου με αυτόν τον τράβο, δεν κάνεις κάτι άλλο. Το οποίο ε, ο Άλλεν προτείνει ότι πρέπει να το... Απλά είναι λίγο αγχωτικός αυτός ο χάρτης, ρε Γιατί. παιδί μου, έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί? Είναι λίγο που λες, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω την Κυριακή που έρχεται. Εγώ να σου πω πώς το χειρίζουμε Κατάλαβες. αυτό. Κατάλαβες. Να σου πω το αυτό, ειδικά με τα επίπεδα τα πάνω. Τα γράφω μία φορά κάθε αρχή της χρονιάς. Ναι. Ότι, ρε παιδί το μου, το Σεπτέμβριο. Από... Τα ακούτε τώρα, γιατί για μένα η αρχή τη χρονιά είναι ο Σεπτέμβριο. Για μένα είναι Γενάρη. Εντάξει. Λοιπόν, το κάνω εγώ λοιπόν το Γενάρη. Ναι. Από, Εκτό από τα δύο πρώτα επίπεδα που είναι τα everyday tasks, και τα πρώτα που πρέπει να χειρίζεσαι κάθε μέρα, γιατί αλλάζουν κάθε μέρα. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα ένα με δύο, τα ριζοδο, οι τομεί ευθύνη, τα ένα με δύο χρόνια, τρία με πέντε χρόνια και το, οι στόχοι ζωή, ναι. τα γράφω κάθε φορά στην αρχή τη χρονιά. Και γράφω και πέντε πράγματα που θέλω να έχω τελειώσει το τέλο του χρόνου, τα τρία χρόνια, τα πέντε χρόνια κλπ. Ναι. Και μετά τα ξαναβλέπω τον άλλο χρόνο συνήθω. Αυτά θέλω να τα γράφει όμω mm. και με λίγο. Πώ να το πω, και να αφήνει και ένα περιθώριο, Γιατί τα πράγματα δεν εξαρτώνται μόνο από σένα. Γιατί το λε. Ε, βέβαια, δεν εξαρτώνται μόνο από σένα. Ένα στόχο που έχει τα πέντε χρόνια δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Έχει σου... ένα όρο το σύμπαν. Να πούμε κάνα παράδειγμα για να μην το λέμε έτσι θεωρητικά. Να πούμε. Στόχο πρώτου χρόνου. Ναι. Οικονομικά. Ναι. Σήμερα είμαι εδώ. Ναι. Θέλω να προσπαθήσω να είμαι εκεί. Ναι. Στόχο τριών χρόνων. Επαγγελματικά. Ναι. Σήμερα είμαι υπάλληλο κάπου. Ναι. Και σε τρία χρόνια θέλω να έχω τη δική μου εταιρεία να είμαι freelancer. Ναι. Ή να είμαι εταιρεία. Ναι. Στόχο πέντε χρόνων. Θα ήθελα να έχω οικογένεια. Ωραία. Στόχο ζωή. Θέλω να δουλέψω την πνευματικότητά μου. Ναι. Τώρα σου λέω κάποιου προσωπικού μου στόχου. Ναι, ναι. Και αυτά τα, τα σκέφτομαι την αρχή τη χρονιά. Αυτά εδώ που σου είπα, αν τα έπαιρνα τώρα σε όλα τα πλαίσια, γιατί τώρα σου είπα ένα παράδειγμα που κάθε τομέα ευθύνη πάνω κάτω. Ναι. Ε, εμένα δεν μου είναι πάνω από ένα τρισέλιδο σε, σε, Word. Γιατί τα βάζω bullets, δεν κάθομαι να τα αναλύσω. Ξέρω στο μυαλό μου τι εννοώ. Το θέμα είναι να μην το ξεχάσω. Είναι σαν, σαν μπούσουλα, ρε παιδί μου. Ναι. Παλιότερα ήμουν λίγο ψυχαναγκαστικό και το κοιτούσα συνέχεια. Αλλά από ένα σημείο και μετά είναι επειδή είναι σαν ημερολόγιο. Το γράφει στην αρχή τη χρονιά και στην αρχή τη επόμενη χρονιά λε. Τα ένα με δύο χρόνια που είμαι, είμαι κοντά, απέτυχα. Εκεί είναι καλό να γράψει τι έγινε. Ναι. είχα στόχευση αυτήν οικονομικά, είμαι εδώ οικονομικά. Και γιατί πιστεύει ότι είσαι εκεί. Ή τι δεν έκανε που θα μπορούσες ναι. να το έχει κάνει και να έχει πετύχει το στόχο σου. Και αυτόματα ε, το μυαλό κάνει hardwire και κάνει πράγματα. Ναι. Δουλεύει. Εγώ το έχω. Δουλεύει. Σε μένα έχει δουλέψει αυτό. Το λέω δηλαδή guarantee. Η, η ερώτηση που είχε έρθει από την ακροάτρια. Okay. Το email, μάλλον που είχε στείλει για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν και μία ερώτηση τύπου. Mm -hmm. Θα ήθελα να παρακαλέσω. Αν μπορεί να γίνει κάποια εκπομπή για μας που μας αρέσει πολύ η δουλειά μα και την κάνουμε με πάθο, mm -hmm. αλλά πραγματικά έχουμε ανοιχτεί το χταπόδι. Π.χ. α πούμε είμαι κομμότρια και ταυτόχρονα τρέχω το δικό μου κομμωτήριο, πάω σε σπίτια, αναλαμβάνω νύφες, πάω σε διαγωνισμούς, κατέχω αρκετές τεχνικές του επαγγελματό, αλλά ταυτόχρονα μου αρέσει πολύ και το μακιάζ και το μανικιούρ. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν το εξή. Πώ μπορεί κανεί να επιλέξει τι να κρατήσει και τι να αφήσει, προκειμένου και να μπορεί να ολοκληρώσει αυτό που έχει αναλάβει και να αποφορτιστεί από το στρε που προκάλεσε όλο αυτό το άνοιγμα. Αυτή είναι η ερώτηση ενό εκατομμυρίου τώρα. Κοιτάξ εδώ σαν, σε θέλω. Εγώ δεν έχω απάντηση ενό εκατομμυρίου, αλλά θα σου πω τι έχω. Έχω το αμέσως επόμενο πράγμα που σε όλα τα έλεγα. Ε, οπότε τέλεια η ακροάτρια που έκανα αυτή την ερώτηση. Το οποίο είναι πώ επιλέγω τι θα κάνω μετά. Εγώ τη νιώθω εδώ πέρα την ο ακροάτρια. Τη νιώθω εγώ και όλο, όλοι οι ακροατές είτε είναι freelancer είτε είναι δουλεύουν για άλλους είτε τώρα σε ώρα που μιλάμε σκέφτομαι ότι αυτά αφορούν και... Το μάνατζερ μια οικογένεια. Ναι, αλλάξε κάτι. Έτσι. Ε, το γονιό δηλαδή. Εδώ υπάρχει λίγο ένα, ε, ένα πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και αυτό είναι ότι ο χρόνο ενό ανθρώπου είναι επεπερασμένο. Το πώ επιλέγει να τον αξιοποιήσει είναι η δική του επιλογή και κανεί δεν μπορεί να του πει ποια είναι η χρυσή Τι θέλω να πω. Αν η φίλη μα αυτή που έστειλε αυτό το μήνυμα, καθίσει και κάνει τη δουλειά που λέγαμε στην αρχή και καταγράψει. Θα δει ένα σκασμό από πράγματα. Ναι, ναι. Και μετά ναι, ναι. έρχεται ο Άλεν και λέει ότι αυτό είναι OK μέχρι εκεί. Γιατί, γιατί όλοι μα έχουμε ιδέε, όλοι μα έχουμε ρεθίσματα και όλοι, και όλοι θέλουμε να κάνουμε όσο πιο πολλά πράγματα γίνεται για την εμπειρία. Εντάξει. Ναι, ναι ή και για κάποιο οικονομικό στόχο που μπορεί να έχουμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι μέσα στη μέρα σου, μέσα στο μήνα σου, μέσα στο χρόνο σου, μέσα στη διετία σου, μέσα στην πενταετία σου, μέσα στη ζωή σου, αυτά που λέγαμε πριν τα επίπεδα, ναι. έχει συγκεκριμένο ναι. χρόνο στον πλανήτη ναι, ναι. και μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα εδώ η ιδέα είναι πώ επιλέγω τι θα κάνω. Και εδώ έρχεται και το λέει με έναν πολύ πρακτικό τρόπο, ναι. που εμένα γενικά λίγο μου. Πώ το λένε, μου σκοτώνει και τη δημιουργικότητα εδώ, πώς το λέει, αλλά τελικά είναι το hard truth που πρέπει όλοι να καταλάβουμε. Ναι. Ότι για να επιλέξει πώ θα κάνει την επόμενη ενέργειά σου, ε, αυτό δίνει ένα σύστημα με τέσσερα κριτήρια. Το context, αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν δεν έχω ίντερνετ δεν μπορώ να κάνω μια ενέργεια που απαιτεί ίντερνετ. Αν ό,τι εδώ, Μ. δεν αλλάζω θέμα. Ναι. Ξέρω δύο ανθρώπου στο περιβάλλον μου ναι. που μου λένε ότι κάνουν. Η δουλειά που κάνουν στην πτήση πάνω χωρί Ιντερνετ mm -hmm. είναι απίθανη. Σωστό. Το σε ακούσει εσύ. Για, γιατί? Για πε. Γιατί έχουν αποφασίσει τι μπορούν δεν να μπορούνε, κάνουν. Δεν μπορούν και αλλιώ. Δεν υπάρχει αυτό ο σατανά που λέγεται Ιντερνετ. Πέρα από αυτό. Που ξεκινά να ψάχνει, κάνει έρευνα για την εκπομπή που έχει την άλλη εβδομάδα και καταλήγει να βλέπει μαγειό. Κατάλαβε. Πώ μπορεί όμω ο Άννα να το έχει κάνει αυτό. Γιατί έχει προετοιμαστεί για να κάνει δουλειά πάνω στην πτήση. Και δεν είναι, για μένα το πιο σημαντικό είναι, mm -hmm. εσύ αυτό. Εγώ λέω ότι δεν έχει το σαπανά Δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Ότι συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, και πάντα σε πήγε να πει για τα τέσσερα Οπότε, στάδια, τα τέσσερα κριτήρια. Πρώτο κριτήριο, το context. Έχω το περιβάλλον που μπορώ για να κάνω μια δουλειά. Αν δεν έχω ίντερνετ και η δουλειά απαιτεί ίντερνετ, ό,τι και να κάνω, όσο πολύ και να το θέλω, όσο πολύ και να με στεναχωρεί, όσο πολύ και να με αγχώνει, δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό θα το κάνω. Αν απαντά στην κυρία τώρα. Ναι. Λέω, λέω ότι το πρόβλημα τη φίλη. Είναι ο χρόνο που είναι πεπερασμένος Είναι ότι θέλει να κάνει πολλά πράγματα όπω όλοι μα. Ε, τα έχει στο μυαλό τη. Ναι. Και την βασανίζει το ερώτημα του αν θα προλάβω ή τέλο πάντων τι προλαβαίνω και τι όχι. Ναι. Αν το κατάλαβα καλά. Γιατί σου λέει: Έχω πολλά καρπούζια κάτω από ναι. τη μασχάλη μου. Ναι. Και θέλω σε όλα να πάω καλά. Αυτό. Η θέλει. πραγματικότητα όμω είναι ότι έχει χρόνο για να κάνει κάποια από αυτά. Ναι. Εδώ, λοιπόν, Αυτό λένε... είναι μια παραδοχή που πρέπει να την κάνουμε για, για, την, για την πνευματική μα υγεία. Λοιπόν. Για, Αλλά... Γιατί σόριψε 18, ναι. αν κάποιο, όλοι μα, το να δουλεύει. 20 ώρες την ημέρα η δουλειά του δεν θα τελειώσει. Και δεν θα είναι και τόσο καλή. Και θα καταλήξει να κρασάρει το, το σύστημα, το σύστημα το δικό του καταρχήν. Το πιθανότερο είναι ότι θα πάει σε burnout και δεν θα κάνει και καλή δουλειά. Δηλαδή θα χάσει και το ναι, ναι, κριτήριο που ναι, είχε. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ε, ο Άλεν εδώ έρχεται και λέει, και λέω, γι' αυτό λέω ότι το κατακρεουργεί στην ουσία, αλλά είναι ένα hard truth ας πούμε, μια σκληρή αλήθεια ότι πρέπει κάθε στιγμή τη ζωή σου να είσαι ικανό να επιλέξει τι δουλειέ που εκείνη τη στιγμή μπορεί να κάνει καλύτερα. Ένα κριτήριο, α ναι. το τα πούμε όλα και μετά συζητάμε ό,τι θέλει. Ένα κριτήριο είναι το context. Τι έχω γύρω μου και τι μπορώ να κάνω με αυτά που έχω γύρω μου. Αν δεν έχω ίντερνετ, αν δεν έχω ρεύμα στο σπίτι. Ναι. Κάποιε δεν μπορώ να τι κάνω. Δεν μπορώ να τρυπήσω με τρυπάνια αν δεν έχω ρεύμα. Εγώ μπορώ να θέλω να, να, το έχω βάλει τη Σάββατο πρωί θα κάνω αυτό. Και πέφτει το ρεύμα. Μπορώ να έχω βάλει Σάββατο πρωί θα ποτίσω και δεν έχω νερό. Να θυμηθούμε τη Σουηδία ναι, και δεν έχει ανάγκη για μια εβδομάδα τη προάλληση. Ναι, να το θυμηθούμε και αυτό. Ωραία. Ωραία. Αν θέλω να μπουν στον κήπο, δεν μπορώ. Ναι. Τέλο. Ναι. Είναι κάτι που με στεναχωρεί, είναι κάτι που με νευριάζει, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να το πω Ωραία. Αυτό. Νούμερο 2. Πόσο χρόνο έχω. Τι είπα πριν, Αν θέλω να φτιάξω το βιογραφικό και έχω 10 λεπτά, δεν μπορώ. Γιατί το βιογραφικό μου έχει 10 βήματα που θέλουν 3 ώρε. Ναι. Άρα δεν μπορώ. Μπορεί να επήγει, μπορεί να με πιέζει, αλλά δεν μπορώ. Ναι, Δεν έχω το χρόνο. Σωστό. Το αποδέχομαι και συνεχίζω το ζήτημα με βάση αυτό. Το αποδέχομαι. Αχ, η αποδοχή σημαντικό πράγμα για ε, την ψυχοθεραπεία και, για την διαχείριση. Ναι, 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 ναι. Τρίτο κριτήριο. Τι ενέργεια έχω. Έτσι, συναισθηματική Εγώ, πνευματική ο, και πνευματική κλπ. Λοιπόν, λοιπά. Παρασκευή βράδυ. Ναι, Έχει ναι. περάσει μια εβδομάδα που είμαι στα κόκκινα στη δουλειά μου ε, Δεν μπορώ να πάω στο σπίτι και να γράψω Ας πούμε εγώ που κάνω έρευνα στο πανεπιστήμιο Μια δημοσίευση ερευνητική Δεν έχω την ενέργεια Και πιο πολύ καλό θα σου κάνει ένας, ένα καλό φαγητό Ένα καλό κρασί, ένα ύπνος, ένα Netflix Παρά Πιθανώς. το να κάτσεις εκείνη την ώρα ή, Και να κακοποιήσεις τον εαυτό σου και να γράψεις Ή τι κάνω τι... Ανοίγω τη λίστα με τα κοινωνικά πράγματα που έχω να βάλω, π.χ. να δω τη δέσπινα και την παίρνω και τη λέω: αυτό... Δεν πάμε για ένα κρασάκι. Και να Πολύ, σε δω κιόλα. Για, για μένα, σε προσωπικότητα, αυτό τώρα που μου λε, το ότι θα γράψω σε λίστα. Πρέπει να πάω. Θέλω να δω τον τάδε, γιατί φοβερό. είναι κακό να το έχει λίστα Δεν το λέω για κακό, παιδί μου. Δεν Όχι... το λέω για κακό. Το... Μου ακούγεται έξω πραγματικό να το κάνω εγώ σαν δέσπινα, αλλά νομίζω ότι θα με βοηθάει στο τέλο. Το αναρωτιέμαι και εγώ για τον εαυτό μου. Ε, είναι ταμπού να βάλω μια σημείωση ότι θέλω να δω έναν άνθρωπο που έχω καιρό να τον δω Όχι, και αισθάνομαι ότι τον έχω ξεχάσει. Δεν είναι, ταμπού. δεν είναι ταμπού. Και οι άνθρωποι που μα ακούνε και, και είναι η Παρασκευή ή η Κυριακή και έχουν νιώσει ότι γλιστράει ο χρόνο mm -hmm. από τα χέρια του, από τη χούφτα του, να το πω έτσι και Και λένε πέρασε ακόμα μια εβδομάδα, ακόμα ένα μήνα και δεν έχω κάνει αυτό που πρέπει να κάνω στη δουλειά, στο σπίτι και έχω να δω και αγαπημένου ανθρώπου που έχω να δω πάρα πολύ καιρό και τι κατάλαβα. Θέλω να πω, αυτό, το, αυτό πρακτικά τώρα που λε, το έχω καταλάβει παλιότερα. Π.χ. όταν είναι Τρίτη και, και στο μέσο αυτό τη δουλειά που κάνω και πω την Παρασκευή το βράδυ να κάνω μία κράτηση για φαγητό, να δω δύο ανθρώπου και να το θυμηθώ να το κάνω την Τρίτη. Παρόλο που την Τρίτη το μυαλό μου είναι τελείω αλλού, mm -hmm. με βοηθάει και με βάζει και σε ένα mood. Σωστά. ώστε την Παρασκευή να το κάνω, γιατί αν με αφήσει σε μένα τελευταία στιγμή, χωρί να έχω κανονίσει τίποτα την Παρασκευή το βράδυ, οι πιθανότητε για να βγω από το σπίτι είναι μηδενικέ. Okay. Είναι το χαιρετίσματα. Καναπέ και. Και αυτό που λες, βιβλίο, όμως. ας πούμε. Τελικά τι είναι. Το ένα ίδιο. ναι, ναι, που ναι, το ναι, οργανώνει ναι, ναι, ναι. για αυτό, να σου αυτό. βγει και να περάσει. Εκ των προτέρων. Μια... Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Okay, γιατί ναι, ναι. ξέρεις ξέρει ότι την Παρασκευή είναι καλύτερο να κάνω αυτό ναι, ναι. παρά οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Γιατί ναι, θα έχω ναι. την ενέργεια. Ναι, εσύ τι έκανε, το χρησιμοποιεί απλά από πριν. Ναι. Μια χαρά. Κανένα πρόβλημα. Και τελευταίο είναι η προτεραιότητα. Τελευταίο κριτήριο. Ναι. Δηλαδή, αν έχω τρία πράγματα που μπορώ να κάνω γιατί υπάρχει το context, υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει η ενέργεια και έχω τρία διαφορετικά task, πώς καταλήγω να επιλέξω με βάση το ποιο έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα. Το οποίο πάλι είναι μια απόφαση του καθενό. Φυσικά. Φυσικά. Έτσι, του καθενό. Δηλαδή εκεί μπορεί να παίξει. Και εκεί έρχονται οι ενοχέ. Γιατί. Πώ το εννοεί, δηλαδή αυτό. Έρχονται οι ενοχέ για το τι θα δώσει προτεραιότητα πιο πολύ εκεί, εκεί και να τα ξαναπούμε ακόμα μία φορά... για τις γυναίκες ενοχέ είναι πιο πολλέ. Οκ. Okay. Σίγουρα γιατί δεν ξέρουμε να το γιατί. κρίνω γιατί... Ναι. Δηλαδή, τι θα βάλεις προτεραιότητα... εκείνο ή εκείνο... στη δουλειά εκείνο... ή το άλλο. Εγώ αυτό που κρατάω σήμερα... είναι ότι... πρέπει πολύ συχνά... να κάνεις μία λίστα... με αυτά που θέλεις να γίνονται ή να συμβούν ή να γίνονται mm -hmm. εμένα αυτό που δεν με βοηθάει σίγουρα είναι το να, να, μην, να λέω ας πούμε πρέπει αυτό να το αφιερώσω να σήμερα τρεις ώρες και να έχω το ρολόι δίπλα <στα> δηλαδή αν με αφήσει. νομίζω έτσι για όλους Αν πεις ότι έχω όλη την ημέρα mm -hmm. δεν έχεις καθόλου μέρα mm -hmm. ενώ πεις σήμερα είναι μία η ώρα αυτή τη στιγμή Μέχρι τις 3 να κάνω αυτό, και μετά να κάνω μία βόλτα το τετράγωνο. Γιατί πρέπει να περπατήσω mm -hmm. κιόλας μέσα στη μέρα. Μετά να γυρίσω και να συνεχίσω mm -hmm. να κάνω αυτό. ή να κάνω σήμερα αυτό και να κάνω και δύο ώρες... να πάω για γυμναστική. Στο τέλος είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις πιο πολλά πράγματα από αυτά που θα έκανε εάν έλεγε Εντάξει, έχω όλη την ημέρα να το κάνω. Γιατί όλα όλη την ημέρα δεν έχω καθόλου χρόνο. Έχει φύγει, έχει φύγει. Έχει φύγει, έτσι. Τα πράγματα που κοιτάω εγώ, δηλαδή και αυτό που συζητάμε τώρα και τα ένα-δύο ακόμα που είχα σκοπό να πω, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Ναι, ναι, πες, πες, πες. Ε, έχουν φύγει λίγο από το παλιό μοντέλο που είχα, ας πούμε, 10 ή 12 ώρες τη μέρα προδιαγεγραμμένες και τις γέμιζα με πράγματα. Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί αν το κάνεις έτσι, και το λέει στο βιβλίο και ο Άλεν, ε, δεν μπορείς να πάρεις υπόψη τα emergencies. Ναι. Κάθε emergency που έρχεται και έχεις προδιαγράψει τον χρόνο σου, σου δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό φορτίο. Ότι τώρα εγώ δεν θα κάνω αυτά που ήθελα. Ναι. Και αρχίζεις και αισθάνεσαι άσχημα με αυτό. αυτό ενοχές. Αυτό, αυτό εννοώ. Ίσως αυτό να είναι αυτό εναχές, εννοώ. Ναι. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που, που συζητάμε τώρα... ο ένα είναι ο Άλεν και υπάρχει και ένα άλλο, και ένα άλλο μοντέλο... το μοντέλο των, των, των ε, τριών πραγμάτων... το, το μοντέλο των, των, ε, του ενός στόχου την ημέρα... και τριών στόχων τη βδομάδα που θα πούμε ναι. μετά... το οποίο σου λέει ότι αν βάλεις τρία πράγματα μέσα τη εβδομάδα που θε να έχουν κλείσει και είναι πολύ σημαντικό για σένα, και πάνε προτεραιότητε. Μόνο τρία. <coughs> και μία ενέργεια κάθε μέρα τη βδομάδα που θα οδηγήσει αυτά τα τρία τη βδομάδα. Ναι. Είναι πολύ πιο πιθανό να το πετύχει από ότι αν έλεγε ότι έχω 8 ώρε τη μέρα να δουλέψω, μπορώ να κάνω σωρό πράγματα. Ναι. Αλλά δεν ξέρει τι είναι αυτό που θα κάνει. Ναι. Τώρα βέβαια για να πάμε λίγο και στο πρακτικό κομμάτι. Γιατί εδώ θα έρθει σίγουρα κάποιο άνθρωπο και θα πει τι λε, μεγάλε. Εγώ, άμα σου πω, γιατί είμαι freelancer και έχω πέντε πελάτε, και κάθε πελάτη για να τον βγάλω εγώ τη μηνιαία του παροχή τη υπηρεσία μου, θέλω φερειπίν ένα δίωρο. Για τον κάθε πελάτη. Ναι. Και εγώ έχω δέκα. Άρα το μήνα, είκοσι ώρε μου φεύγουν μόνο σε αυτό. Βάλει και τα ραντεβού. Ναι. Βάλε και τα emergencies, ναι. βάλε και τα προσωπικά, ναι. βάλε και το ένα, βάλε, βάλε και, και, το και το άλλο. Σιγά-σιγά εγώ μην έχω μην μπορώ να βάλω ένα στόχο την ημέρα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι, το είναι. θέμα όμω είναι πιο ότι σαν επαγγελματίε, και εγώ δεν το έχω καταφέρει ποτέ στη ζωή μου αυτό και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, είναι κάτι που το ψάχνω μέχρι και σήμερα, ποτέ δεν τυποποιούμε τη δουλειά μα. Ναι. Τι λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, μπορούμε να κάτσουμε να μετρήσουμε μια δουλειά πόσο παίρνει πριν την πουλήσουμε. Μπορούμε, εγώ λέω ναι. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και προ... Κατά προσέγγιση. Εφανώς. Τόσο με ακρίβεια δεν το συζητάω όχι, τώρα. Όχι, όχι, αλλά τι λέγαμε. Ένα website που εμεί θεωρούμε ότι παίρνει 20 ώρε, ναι, μπορεί να πάρει 15 σε κάποια περίπτωση γιατί ήταν πιο εύκολο και μπορεί να πάρει 25 σε κάποια περίπτωση. Ναι. Αλλά ο μέσο όρο που είναι 20 μα επιτρέπει να πούμε ότι στο μήνα μπορούμε να βγάλουμε 4 τέτοια. Ναι. Άρα, δεν θα πάρουμε ποτέ πέντε. Άρα, δεν θα πιέσουμε ποτέ το χρόνο μα. Και άρα, θα έχουμε αυτέ τι πέντε έξτρα ώρε να κάνουμε αυτά τα έξτρα δάκια που, που λέμε εδώ. Ναι. Που είναι είτε προσωπικά, είτε τα emergencies. Εμεί τι κάνουμε, θέλοντα να εξυπηρετήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, γιατί αισθανόμαστε ότι έτσι θα φέρουμε όσο πιο πολύ ανταμοιβή γίνεται. Ναι. Και τουλάχιστον αυτό, αυτό αισθάνομαι εγώ. Ναι. Πιεζόμαστε με στη μέρα ναι. να βγάλουμε όσο πιο πολλά μπορούμε γίνεται κάτι που μα χαλάει το πρόγραμμα, χτυπάει αναβλητικότητα και δεν κάνουμε τίποτα. Και χάνουμε μια μέρα. Ναι. Αν όμω μείνει σταθερό και πει ότι, OK, εμένα η περιοχή τη υπηρεσία μου για του πελάτε μου το μήνα την έχουμε μετρήσει και είναι 80 ώρε. Εντάξει, το μήνα δουλεύω 160 ώρε. 4, 4, 16, αν πάμε για 40 ώρε τη βδομάδα, χοντρικά μιλώντα πάντα. Άρα έχω άλλε 80 ώρε μέσα στην εργάσιμη μου. Τι να κάνω, να βελτιώσω την εταιρεία μου. Ναι. Αν οι πελάτε μου γίνουν κάποια στιγμή 20, θα μου γεμίσουν όλο μου τον εργατομήνα. Και μετά πρέπει να πάρω άλλε αποφάσει. Θα προσλάβω κάποιον. Θα αλλάξω το πελατολόγιο μου και θα πάω. Αυτό είναι ο σχεδιασμό μετά. Ναι, ναι, Δεν ναι. το κάνουμε ποτέ. Δεν το κάνουμε ποτέ και γι' αυτό βάζει ο Άλεν τα, τα... τα, τα... τα πόδια. Σωστά. Τα πόδια εκεί αναφέρεται. Ως όσο λέμε. πιο ψηλά πετά τα πράγματα, δηλαδή όταν κάνει αναβάθμιση, χρειάζεται και από σένα άλλε δεξιότητε να βρει μέσα σου. Και όταν έχει θέσει το στόχο, ναι. ξέρει και τι μπορεί να κάνει από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που σου είπα. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια που το κάνω στοχευμένα αυτό με την... το κάθε χρόνο μια καταγραφή του που θα ήθελα να είμαι. Ναι. Γιατί αμέσω μετά, όταν έχω δύο επιλογέ, λέω αυτή δεν νομίζω ότι θα με βοηθήσει τόσο πολύ στου στόχου μου που υποσυνείδητα πλέον μήκο στην του έγραψα. Ναι. Δεν ξέρω μάρεσε. αν έχει πολύ μεγάλο νόημα. Όχι, μ' άρεσε η εκπομπή σήμερα. Ότι, ότι δεν, είναι, δεν, είναι, μια εκπομπή λύση. Oh, είναι υπάρχει. μια εκπομπή ότι εγώ τα έχω σκεφτεί έτσι και λειτουργούν κάποιε φορέ τέλο πάντων, να το πούμε έτσι καλύτερα. Εγώ, α πούμε, βλέπω σε αυτή τη φάση τη ζωή μου mm -hmm. και, το έχω, και το έχω αργήσει και πάρα πολύ, χωρί ένα τετράδιο γραπτό, γραπτό με το χέρι, mm -hmm. δεν γίνεται να προχωρήσω. Δεν γίνεται. Mm -hmm. Δηλαδή, εγώ είμαι και λίγο αυτό το δημιουργικό χάο. Έχω και πολύ καλή μνήμη, mm -hmm. αλλά αυτό δεν γίνεται. Σε τρώει. Γιατί υπάρχει... Ναι, με τρώει αυτό, με τρώει, με τρώει, με τρώει. Και από ένα περιστατικό όπω χθε αυτό που έπαθα με τον υπολογιστη mm -hmm. που κράσαρε το, 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 σύμπαν και το υπολογιστή και το δικό μου. Ναι, αυτόματα ό,τι είχε στο μυαλό σου δεν υπάρχει πια. Ναι, γιατί ναι, ακριβώς, κάτι άλλο ακριβώς, και το ακριβώς, σκέπασε. Ακριβώς, μέχρι, αυτό ναι, είναι ναι, θέμα. εντάξει, τώρα είναι... Πρέπει... Δηλαδή κλείνοντας θέλω νο, νομίζω να μας μείνει ότι καταρχήν είναι προσωπικό το θέμα. Εννοείται. Είναι προσωπικό. Καθένα θα αποφασίσει μόνο του πώ θα το χειριστεί. Mm -hmm. Είναι σίγουρα δοκίμη και λάθο. Mm -hmm. Έτσι, δεν είναι. Ναι, ε, ε, δεν ξέρω πού που είμαστε σε χρόνο. εγω Έχω δύο-τρία πραγματάκια να πω ακόμα στα γρήγορα. Ναι, αντίδυση. ναι, θα πει, θα πει. Και για μένα, κρατάω τη λίστα. Όπω μπορεί να την κάνει τη λίστα mm -hmm. κάποιο. Υπάρχουν και εντωμεταξύ και πάρα πολλέ εφαρμογέ για αυτά τα πράγματα πια. Σαφώ. Πάρα πολλέ εφαρμογέ. Αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι. Μπορούμε να πούμε και δύο-τρει. Όταν βγει η κομπή, θα ανεβάσω δύο-τρει. Ε, γενικά, ειδικά για το Getting things done, αν το δοκιμάσει κάποιο, επειδή είναι πολύ παλιά τεχνική, ναι. έχει και πολλά free apps για το Android και οτιδήποτε τέτοιο. Μπορεί να το ναι, δοκιμάσει ναι, ο ναι, κόσμο. Ναι, αλλά πολλά free. προσωπική συμβουλή, επειδή με το. Τι κάνουμε, λέμε υπάρχει το app, μετά το βάζουμε, βλέπουμε ότι είναι πολύπλοκο και δεν κάνουμε τίποτα. Πάρε χαρτάκι για αρχή. Γι' αυτό το, το χαρτί, το χαρτί δεν έχει. Πάρε το χαρτάκι για αρχή. Χαρτί μολύβη. Γράψε. δες τα λίγο. δες άμα σε καλύπτει. Γιατί όπω λες είναι προσωπική επιλογή. Είναι προσωπική επιλογή. Και προσωπική. μετά βλέπουμε. Ναι. Έχει να κάτι άλλο. άλλο ε, Δύο-τρία άλλα πραγματάκια που θα πρότεινα εγώ. Έτσι λίγο mm. πιο πρακτικά. Το ένα, όπω είπα, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Η, δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι ηρεμία στην καθημερινότητά μου ήρθε από τη στιγμή που άρχισα να οργανώνω πολύ το mailbox μου. Ναι. Ναι. Με λέει με, με φακελούς Αρχιοθέτηση ε, Υπήρχε κάποια στιγμή μια θεωρία που είχα ακολουθήσει Μια φιλοσοφία το Zero Inbox Ναι το έχω ακούσει αυτό Το Merlin Mann ναι. ε, Το οποίο τι σου λέει Σου λέει δύο πράγματα σαν βασικά Για να μην ε, μπούμε σε πολύ λεπτομέρεια Το ένα είναι ότι Μην Χρησιμοποιείς Το, το email σου Σαν λίστα με εργασίες Ναι γιατί δεν συνδέεται. Γιατί, α πούμε, τώρα ξεκίνησε να διαβάζει email, να βρούμε το email ναι. της τη φίλη. Και βρήκε μια σειρά από πράγματα, τα οποία λένε άλλα πράγματα, άσχετα. Ναι. Άρα και μέσα κρύβεται και ένα task, αλλά κρύβεται και ένα μπλα μπλα που δεν το χρειάζεσαι. Ναι. Άρα λοιπόν, μην το χρησιμοποιεί, λέει η θεωρία, αυτό σαν να είναι η λίστα με τι εργασίε σου. Okay. Πάρε το email που πρέπει, διάβασε το, κόψε το κομμάτι που είναι ενέργεια και βάλτε στο σύστημά σου που λέγαμε πριν. Ναι. Μία περίπτωση. Ναι. Και η άλλη περίπτωση είναι μην τα έχει όλα μέσα στο inbox. Okay. Το inbox δηλαδή πρέπει να είναι καθαρό. Μηδέν. Ναι. Εμένα χτες ήταν μηδέν. Okay. Και να υπάρχουν άλλα labels τα οποία πάλι να διαχωρίζουν με βάση το ε, πού πρέπει να γίνει η ενέργεια. Δηλαδή εγώ ας πούμε σε μένα έχω ένα personal, έχω ένα professional ναι. και δύο-τρία άλλα που αφορούν ε, την έρευνά μου στο πανεπιστήμιο, το ένα το άλλο που βάζω εκεί όλα τα τέτοια. Άρα λοιπόν όταν είμαι στο σπίτι και έχω χρόνο... Θα μπορώ να κάνω δουλίτσε που είναι στο personal μόνο. Ναι. Το είμαι θα μπορώ να κάνω στο professional. Ναι. Αυτό. Οκ. Okay. Είναι γενικά είναι ψυχολογικά πολύ ευεργετικό σε μένα τουλάχιστον ωραία, το ωραία, να βλέπω ωραία, ένα ωραία, καθαρό ωραία. inbox. Το ακούει ο κόσμο και κρίνει μετά μετά πηγαίνει. Αν, αν όχι θέλει να σίγουρα, το δει. Σίγουρα. Μπαίνει zero inbox, το βλέπει. Είναι εύκολο να το εφαρμόσει κάποιο και τελειώνει. Το τρίτο κομμάτι που ήθελα να πω, επειδή κάποιοι έχουν, περισσότερα περισσότεροι από μας έχουμε μία, αυτό που έλεγες, δηλαδή πώς θα είμαι focus στη δουλειά και δεν θα πετάει το μυαλό μου, ναι. υπάρχουν κάποιες σε εισαγωγικά ψυχαναγκαστικές τεχνικές Μία από αυτέ είναι το Πομοντόρο τεχνικό. Που είμαστε όλοι λίγο πολύ ψυχαναγκαστικοί, έτσι, εντάξει. Αυτή, την την έχει ακούσει, όχι, το Πομοντόρο τεχνικό. Αυτό τι σου λέει, Αυτό σου λέει ότι ε, έχει ένα task. Αντί να, το, να πεις το ξεκινάω και όποτε το τελειώσω Βάλεις ένα χρονόμετρο να μετράει 25 λεπτά Ναι Και στο μυαλό σου Γιατί στο μυαλό σου όταν ξεκινάς λες θα, θα μου πάρει κανένα δύο ώρο Ναι Άρα σε 25 λεπτά είναι ουσιαστικά 4-25 λεπτά χοντρικά Ναι Αυτό μπορείς να το βάλεις στο browser Έχει κάποιες εφαρμογές για να το βλέπεις να κυλάει Ναι Το οποίο όταν τελειώνει σου λέει τελείωσες ένα από Μοντόρο. Το, πήρε το όνομά του από εκείνο που έχουν στη, αυτοί που κάνουν μαγειρική την ντομάτα, η οποία γυρίζει και σου λέει στα τρία λεπτά, Θυμίζουν ναι, να το κλείσει και ναι, να κάνει. Ναι, ναι. Κάνει λοιπόν 25 λεπτά και σου λέει ότι κάθε 4-25 λεπτά. σαν να βάλει αφεντικό στο κεφάλι σου τώρα και με το μαστίγιο. Το σημαντικό ποιο είναι ότι κάθε 4-25 λεπτά σου λέει: Τώρα καλό είναι να πάρει ένα πεντάλεπτο λεπτό ή ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Α το λέει και αυτό. Οπότε σε υποχρεώνει να σηκωθεί από το γραφείο σου και ή να δει κάτι στο Ιντερνετ για να ξεφύγει ή να μιλήσει με ένα φίλο που σου λέει. Σου οργανώνει δηλαδή όλα τα γύρω-γύρω tasks ναι. να τα κάνει σε χρόνο που τελειώνει. Ναι. Άρα λοιπόν, εσύ όσο δουλεύει παίρνει και τέσσερα messenger. Ναι. Σου λέει μην τα απαντήσει τώρα, τώρα κάνει δουλειά. Μετά από από 25 λεπτά θα έχει 10 λεπτά να τα δει αυτά και να απαντήσει ό,τι πρέπει. Αλλά και αυτό έχει τέλο. Δηλαδή, όχι επειδή μου ήρθαν τώρα με ένα τέσσερα messenger, ξεκινάω και μιλάω με αυτού και πιάνουν το βράδυ. Ναι. Σε βάζει σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Δεν ξέρω ποιο θα βοηθήσει. Πομοντόρο τεκνικ, μπαίνουν, το βλέπουν. Και το δοκιμάζουν. Και το δοκιμάζουν. Ταιριάζει, όχι, ταιριάζει. εμένα δεν μου ταιριάζει σίγουρα αυτό. Ε, εμένα με έχει βοηθήσει σε κάποιε φάσει γιατί είμαι πολύ χαοτικό κάποιε φορέ. Δηλαδή, αν μου έρθουν. Εγώ ε... επειδή είμαι χαοτική δεν μου ταιριάζει, γι' αυτό το λέω. Είναι προσωπικό, είπαμε. Πώ ναι. ταιριάζει το τον καθένα. Ε, δηλαδή καμιά φορά με βάζει λίγο σε δρόμο. Και έχω να πω και ένα τελευταίο έχω να σα πω mm -hmm. tip, που προσπαθώ να το κάνω. Αν μπορείτε, να αφήνετε το κινητό σα mm. σε άλλο δωμάτιο. Όταν δουλεύει, εννοεί. Ναι, ναι, όταν δουλεύει. Ε, αυτό θα σου πει κάποιο. Ε, το έχω σκεφτεί κι εγώ, αλλά εδώ υπάρχει αντίλογο. Ναι, αλλά θα με πάρει κάποιο για δουλειά στο κινητό. Ε, δεν είπα για 8 ώρε. Άστο, έχει μία δουλειά που πρέπει να κάτι mm. να γράψει επί μία ώρα στον υπολογιστή. Άστο σε άλλο δωμάτιο. Τώρα που το είπε αυτό. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή πρόταση. Ε, αν κάποιο ε, μπορεί να το κάνει. Αλλά έχω ένα follow-up. Ε, επειδή πολλή χρόνο χάνεται σε πράγματα που κάνουμε στο κινητό, όπω είπαμε πριν, ναι. υπάρχουν κάποια apps και επίση τα δοκιμάζουν τον τελευταίο καιρό που καταγράφουν τι κάνει στο κινητό σου. Ναι. Οπότε στο τέλο τη εβδομάδα σου λέει ρε παιδί μου, αυτή Έχεις τη βδομάδα. Έχει σοδέψει 10 yeah. ώρες ώρε στο Instagram. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό να το ενεργοποιήσει κάποιο. Γιατί δεν κάνει κάτι, δουλεύει μόνο του και στο τέλο ναι, δηλαδή μπορεί να πει ρε, εσύ, χάνω δύο ώρε μέσα ώρα τη μέρα στο Instagram για να βλέπω μόνο, ενώ δεν είναι δουλειά μου ή στο Facebook ή στο Σοβαρέψου. Messenger. Σοβαρέψω. Άρα κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο με αυτή την έννοια. Τη διάγνωση. Και τώρα που το λέμε, αφού κλείνοντα, ε, όλα αυτά που είπαμε, δηλαδή όλα αυτά που μετρά για τον εαυτό σου για να τα δει μετά, εμπίπτουν σε μια γενικότερη φιλοσοφία τώρα που έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό που λέγεται ε, Quantified self. Δεν ξέρω αν την έχει ακούσει. Όχι, ό,τι έχω ακούσει. Αυτό σημαίνει ότι μετράω τον εαυτό μου και βλέπω πού υστερώ. Και... Και τον αντιμετωπίζω λίγο σαν ναι. αθλητή που πάει για πρωτοαθλητισμό Από εκεί ξεκίνησε βασικά Δηλαδή αν δεις τα περισσότερα apps είναι για το πόσο γυμνάζομαι, το πόσο κάνω Δηλαδή αυτές είναι οι μετρήσεις Και θέλω να σου πω αυτό τώρα Γιατί όταν θα τα ακούνε αυτά οι ακροατές θα έχει βγει εκπομπή Γιατί έγινε πριν δύο μέρες εκπομπή Για τα 7 ρολόγια της γύρανσης Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή okay. Και λέει αυτό ο κύριος καθηγητής Ο κύριος... Κολιάκος, ο κύριο okay. κύριος Κολιάκος ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σαν αθλητή ναι. που πηγαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες πώς, πώς τρέφεται, πώς κοιμάται πρέπει να αντιμετωπίζουμε έτσι τον εαυτό μας δεν αφήνουμε τα πράγματα έτσι την τύχη και πόσο συνδέεται με αυτό που λέμε πριν έτσι πάρα, είναι, αυτό συνδέεται, να το πάρα πολύ συνδέεται και στον προγραμματισμό που λέγαμε ναι. στο 1 με 2 χρόνια, στο 3 με 4 χρόνια θα ήθελα να έχω φτάσει εδώ σωματικά ναι θα ήθελα να φτάσει εδώ διατροφικά. Θα ήθελα να είχα φτάσει Αυτά όλα μπορεί να τα βάλει σε αυτό που σου είπα. Ναι, Στόχοι. Ναι, ναι, Στόχο πενταετία. Να έχω οργανώσει τη διατροφή μου σωστά. Θα, 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 Μ' αρέσει πάρα πολύ με αυτή η φράση η αγγλική. Be intentional. Να είσαι σκόπιμο. Σωστό. Πολύ σωστό. Το οποίο είναι πάρα πολύ. Αν το σκεφτεί λίγο σαν στάση ζωής, mm -hmm. είναι το. Κάνω τα πράγματα να συμβούν. Για να κάνω τα πράγματα να συμβούν, για να έχω έτοιμο το project τάδε μέχρι στις 1η Σεπτέμβρη πρέπει να γίνουν αυτά για να φροντίσω τη σχέση μου με το σύντροφό μου, τη σχέση μου με τις φίλες μου πρέπει να κάνω ένα ταξίδι με τους γονείς μου τον Οκτώβριο αυτά πρέπει να τα βάλετε στο χαρτί και, για, και αυτό συνδέεται και με το ερώτημα που λέγαμε πριν τη ε, φίλη που σου είχε πει και το σκέφτηκα τώρα. Ε, γενικά, σαν άνθρωποι, έχουμε και μετά να, να κάνουμε να Ναι, το Α, έχουμε Αυτό όμω δεν μπορεί μετά να αποτελεί βαρύδιο στο ότι, ότι δεν προλάβαμε. Για τι ενοχέ, που λέγαμε. Δηλαδή, θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο. Αν έχουμε κάνει αυτό το σχεδιασμό που λε, ξέρουμε το capacity μα. Πόσο χρόνο ξέρουμε έχουμε. Το capacity και, και να πω εδώ κιόλα. Που λες, mm -hmm. τώρα που λέ, τώρα που μου αυτό... ότι και να μην συγκρινόμαστε... Σωστά, με ανθρώπους... οι οποίοι... εδώ πέρα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ξένοι celebrity, γιατί λένε οι άνθρωποι... λέει τώρα η λατρεμένη Κρίση Τάιγεν... νομίζω, η γυναίκα του Τζον ναι, Λέτζεντ... Ναι, ναι. ότι μας βλέπετε... και τα κάνουμε όλα αυτά... γιατί έχουμε προσωπικό σεφ... διατροφολόγο, γυμναστή... έχω δαντάδε. Δα έχω τη μάνα που μένει μαζί μας... Και με βλέπετε και τα κάνω όλα αυτά και είμαι υπέροχη. Στην Ελλάδα οι, οι Έλληνε celebrity ξαφνικά τα κάνουν όλα διαμαγεία. Και λε τώρα εντάξει, α πούμε. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι αυτή που λέμε τόση ώρα, θέλω να πω. Και σωστό. Δηλαδή, αν έχω να δουλεύουν mm -hmm. για μένα άλλα δέκα άτομα, προφανώ θα είναι άλλοι. Αλλιώ θα τρέχει το πράγμα. Και επίση, τώρα που το λε αυτό, ε, να σκεφτούμε και το εξή. Ότι είτε είμαστε freelancers, είτε έχουμε μια εταιρεία και παρέχουμε μια υπηρεσία με έναν τρόπο όπω την έχουμε σχεδιάσει σήμερα. Ναι. Εντάξει. Ε, να έχουμε στο νου μα ότι. Ε, έχει κάποιο δίλημα, α πούμε. Θα σου πω ένα δίλημα που έχουμε εμεί σήμερα. Και λέμε ότι έχουμε κάποιου πελάτε οι οποίοι είναι μικροί. Και έχουμε και κάποιου πελάτε οι οποίοι είναι πιο μεγάλοι, πιο μεγάλε εταιρείε. Οι ανάγκε προφανώ είναι διαφορετικέ, αλλά και η υπηρεσία που παρέχουμε είναι διαφορετική. Ναι. Και λε τώρα, θέλω, α πούμε, να έχω πολύ, πιο πολλού μεγάλου ναι. Ο χρόνο όμω και η ομάδα που έχω δεν μου φτάνει για να συντηρώ και όλου του μεγάλου που έρθουν και αυτού που έχω μικρού. Πρέπει να πάρω μια απόφαση σε ποιου θα κάνω φόκου. Ναι. Προφανώς Προφανώ αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα, να χάσω κάποιου άλλου. Ή θα μείνω στην τωρινή κατάσταση και θα χάσω του μεγάλου που θα ερχόταν, ή θα αρχίσω να μην εξυπηρετώ τόσο πολύ μικρού, γιατί παρέχω μια άλλη υπηρεσία που απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό. Ναι. Πρέπει να είμαι όμω ψυχολογικά, okay και μετά δύο. Ναι. Γιατί αν δεν είμαστε, τι θα κάνουμε, θα έχουμε μια εσωτερική πάλι που είναι ναι, το αύριο. Ναι, 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 ναι. Άρα λοιπόν και αυτό που έλεγε η φίλη για το κομμωτήριο είναι σωστό. Αν έχει ένα project στο μυαλό τη το οποίο μπορεί να την πάει ακόμα παρακάτω, Πρέπει να δει τι θα θυσιάσει γι' αυτό. Ναι, είναι ναι. είναι αναπόφευκτη η απόφαση. Είναι κόστος κόστο που κάναμε στην πολιτική οικονομία. Μπράβο. Είναι αναπόφευτη αυτή η απόφαση και κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει σοβαρά. Και νομίζω ότι αφού μπήκε στη και διαδικασία. Υπάρχει κόστος. Το κόστο είναι πολύ σημαντικό. Το, το έχουμε επισημάνει σε πάρα πολλέ εκπομπέ. Υπάρχει ένα κόστο. Πάντα. Αλλά να σου, σου πω και κάτι. Για να μπει στη διαδικασία να στείλει αυτό το ερώτημα, σημαίνει ότι έχει την αυτογνωσία ναι, ναι, να ξέρει ναι. ότι δεν χωράνε όλα στο προγραμμάτι. Ναι, ναι. ναι. Ε, εσωτερικά δηλαδή το έχει ήδη καταλάβει. Ναι. Απλά θέλει λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσει και να κάνει αυτό το σχεδιασμό που λέγαμε: Ότι εγώ σε τρία χρόνια θα ήθελα να είμαι στο καινούριο project. Ναι. Δεν με καλύπτει πια αυτό. Ναι. Άρα τι πρέπει να κάνει για εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Δέσμε να thank you. Ελπίζω να σα ξεγχώσαμε ή να σα αγχώσαμε λίγο. Δεν ξέρω πώ το πάρει κανεί σήμερα. Λίγο σα ξεγχώσαμε. Με την έννοια ότι είμαστε πολύ σε αυτό το. τον πλά... βούρκο τη διαχείριση χρόνου. Εγώ έπαθα πλάκα που μου είπε ότι είχε τέτοια απήχηση και ότι ο κόσμο. και το προηγούμενο mm, είχε πάρα πολύ απήχηση. Τον ενδιαφέρει ναι. όλο αυτό. Και μακάρι να υπάρξει ευκαιρία να κάνουμε κι άλλη ή να φέρει τον ειδικό που έλεγε. Να... Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα γενικά. Ναι. Και δεν έχει τέλο. Δηλαδή, ναι. ό,τι διαβάσει και τα πέντε πράγματα που θα γράψουμε και στα show notes για να κατεβάσουν να δει ο κόσμο, μέσα εκεί θα βρουν άλλα είκοσι. Ναι, ναι. Δοκιμάζουμε σίγουρα, σίγουρα, και προχωράμε. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτή είναι η ιδέα. Από κριτικό, socialmind.gr και τον βρίσκεται παντού, ξέρετε τώρα, στο <laughs> γιατίωχι.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. να είσαι καλά. Πληγιά πολλά.